σύνθετο και πολυπαραγωγικό και καθυλώνει τους νέους ανθρώπους που καταδικάζονται σε υπερεργασία έναντι εξαιρετικά χαμηλών μισθών, επηρεάζει για το γυναικείο πληθυσμό που σε μεγαλύτερο ποσοστό πλήττεται από την ανεργία, ενώ και όταν εργάζεται οι μισθολογικές ανισότητες λόγω φύλου εξακολουθούν να υπάρχουν. Μάλιστα, τα στατιστικά στοιχεία αποδείχνουν κατά περιόδους μείωση της ανεργίας. Αυτά τα ίδια τα στοιχεία εξηγούν σε μια ποιοτική ανάλυση ότι η μερική απασχόληση ανθεί, όπως και η κακοπληρωμένη εργασία. Ως εκ τούτου, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στην ουσία τους δεν μεταβάλλονται. Κάθε φορά που συναντώ κόσμο, η αγωνία των νέων είναι η επαγγελματική τους εξασφάλιση και η αξιοπρέπεια και η αγωνία των μεγαλύτερων τι θα γίνει με τα παιδιά τους που σπούδασαν, επαιδείοντας χρόνο και κόπο και καταλήγουν είτε να είναι άνεργοι, είτε να απασχολούνται σε εφήμερες εργασίες με μεγάλη ανασφάλεια για το αύριο. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αναγκαιότητα να στηρίξουμε τους νέους που ξεκινούν τη ζωή τους, που είναι εκείνοι που θα εργαστούν, ανατροφοδοτώντας και τους άλλους παραγωγικούς κλάδους. Και οφείλουμε να τους στηρίξουμε με συγκεκριμένες προτάσεις που θα πρημοδοτούν την επιχειρηματική δράση, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και τη διαβίου μάθηση για την περαιτέρω κατάρτιση. Πέρα των στοχευμένων παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, εκτιμώ πως θα πρέπει να εστιάσουμε στους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν τη ζωή τους και επιλέγουν να το κάνουν αυτό μένοντας στην Ελλάδα μας παρά τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.